Δεύτερη ζωή για ρούχα και παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες, ζώνες, κουβέρτες, πετσέτες και παιχνίδια δίνεται μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Σερών. Οι δημότες μπορούν να εναποθέτουν τα παραπάνω είδη στους λευκούς κάδους, τα οποία μετά από διαλογή από την ανάδοχο εταιρεία θα διατίθενται σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη ή θα οδηγούνται σε ειδικό εργαστήριο ανακύκλωσης με οικονομικό ανταποδοτικό όφελος για το Δήμο Σερών. Στο Δήμο Σερών έχουν τοποθετηθεί 24 ειδικοί κάδοι, 21 στην πόλη και 3 σε Λευκώνα, Σκούταρη και Μητρούση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, το πρώτο τετράμινο λειτουργίας του προγράμματος 22 τόνοι ρούχων έχουν συγκεντρωθεί και έχουν επεξεργαστεί. Είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία που την αγκάλιασαν όλοι οι Σεραίοι μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχουμε, το πρώτο τετράμινο λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2022, 22 τόνοι ρούχων έχουν γίνει, έχουν μαζευτεί και έχουν επεξεργαστεί. 22 τόνοι που σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν στους μπλε κάδους ή στους κάδους των απορριμμάτων και φυσικά θα επιβαρυνόταν με αυτά τα 22, με από αυτούς 22 τόνους με τέλη ταφής και τα αντίστοιχα τέλη ο Δήμος αν θα τα πήγαινε στο ΧΙΤΑ ή στη μονάδα που έχουμε εδώ για την επεξεργασία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το αποτύπωμα, και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, αλλά και το ουσιαστικό αποτύπωμα. Σαν Δήμο, σαν Δημοτική Αρχή, είχαμε βάλει κάποιους στόχους από την πρώτη στιγμή για την ανακύκλωση, για την καλύτερη διαχείριση του υματισμού. Έχουμε μία σύμβαση με κάποια εταιρεία. Είναι γύρω στους 4 μήνες τα στοιχεία που έχουμε. Όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, είναι περίπου 22 τόνοι ρούχων που έχουν συλλεχθεί. Από εκεί και πέρα αυτά τα ρούχα είναι το μεγαλύτερο κέρδος, ότι υπάρχει επαναχρησιμοποίηση στα υλικά αυτά. Η ανταποδοτικότητά τους είναι μικρή όσον αφορά στο οικονομικό στόχος. Είναι 1 ευρώ ανά τόνο κερδίζει ο Δήμος Σερών. Και μέσα με αυτή τη συνεργασία που έχουμε με την εταιρεία έχουμε αναπτύξει και αυτή τη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο προώθησης του προγράμματος, το Σάββατο 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κρονίου ενημερωτική εκδήλωση για την ανακύκλωση υφασμάτων με θέμα «Μία δεύτερη ζωή για τα ρούχα». Σκοπός αυτής της εκδήλωσης και στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον κόσμο για την ανακύκλωση και συγκεκριμένα για τους κάδους της εταιρείας TechCycle, για να μάθουμε ακριβώς τι πετάμε σε ποιους κάδους. Δηλαδή να μάθουμε ακριβώς τα σωστά είδη. Νομίζω αυτό φαίνεται και από το σποτάκι που έχουμε κάνει με τον Δημήτρη. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να μάθουμε να πετάμε τα σωστά αντικείμενα στους σωστούς κάδους. Έτσι λοιπόν στους κάδους της συγκεκριμένης εταιρείας πετάμε ό,τι είναι σε ύφασμα, δηλαδή ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες και είδη σπιτιού, όπως παράδειγμα κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα. Οπότε το Σάββατο μεθαύριο στις 10 η ώρα στην πλατεία Κρονίου τα παιδάκια θα φέρουν με τους γονείς τους, όλα τα παιδιά του νομού, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, ό,τι θέλουν. Κάποια θα τα πετάξουμε, κάποια εκείνη την ημέρα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε τέχνη μέσω των ρούχων εκεί στο Κρόνιο, στην πλατεία, σε ένα σποτ που θα δημιουργηθεί πάρα πολύ όμορφα με θέμα το πράσινο. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο χώρο. Ο χώρος θα είναι πάρα πολύ ωραίος στο κέντρο της πόλης.